Επί τις αιτήσεις που αφορά στην υπόθεση του κυρίου Κασιδιάρη, υπάρχει συνάδελφος που ζητά το λόγο κατά το άρθρο 108 του κανονισμού. Κύριε Κασιδιάρη, έχετε το λόγο για 5 λεπτά. Καταρχήν είναι μεγάλη κατάντια να περιμένω μία ώρα ως εκλεγμένος βουλευτής από τον ελληνικό λαό στα υπόγεια της Βουλής. Να γίνεται συζήτηση μέσα στη Βουλή και εγώ βουλευτής να μην μπορώ να την παρακολουθήσω και να είμαι στα υπόγεια κλειδωμένος. Εντάξει, συζητάτε για κρατούμενους, αν θα πηγαίνουν στα ΤΕΗ ή όχι. Αλλά εδώ έχει καταληθεί το Σύνταγμα και το Πολίτευμα και λειτουργεί μία Βουλή με 292 βουλευτές. Και αυτό είναι ένα έσχος και εκεί φαίνεται ξεκάθαρα η υποκρισία σας. Να μιλήσω λίγο για την πράξη αυτή που μου αποδίδεται σήμερα. Σήμερα, από ό,τι λέει το ενημερωτικό που έλαβα και στις φυλακές, το έγκλημά μου είναι ότι ήρθα εδώ στη Βουλή και μίλησα για ένα διάλογο που είχαμε ανώτατο παράγοντα της κυβέρνησης, στον οποίο διάλογο ομολογούσε ότι ο Σαμάρας έχει καταλύσει το Σύνταγμα και μας έχει στείλει φυλακή παράνομα. Είπα λοιπόν την αλήθεια από αυτό εδώ το βήμα και πληρώνω το τίμημα της αλήθειας. Και επειδή είπα την αλήθεια, είμαι στη φυλακή. Και κάτι είχε ψελίσει η αντιπολίτευση τότε ότι πρέπει να γίνει προημερησίας διατάξεως συζήτηση για αυτό το μείζον θέμα, για τη σκευωρία αυτή σε βάρος του Λαϊκού Συνδέσμου, Χρυσή Αυγή του Τρίτου Πολιτικού Κόμματος της χώρας, αλλά το έκανε γαργάρα, με συγχωρείτε για τη φράση, και θαύτηκε διότι εάν προχωρούσε η ποινική διερεύνηση του ζητήματος όπως είχα ζητήσει και προχωρούσαμε σε προανακριτική επιτροπή, θα προέκυπταν ξεκάθαρα οι ποινικές ευθύνες Σαμαράδων, Αθανασίου, Δένδια και λοιπόν. Λοιπόν, η αποδιδόμενη πράξη, εδώ δώστε σας παρακαλώ πολύ βάση, η αποδιδόμενη πράξη αυτή ότι παρουσίασα εδώ ένα διάλογο που είχα εγώ ίδιος στο διάλογο αυτό, δεν είναι παράνομη. Δεν το λέω εγώ αυτό, το λέει ο Άριος Πάγος. 25 Φεβρουαρίου του 2014 έλαβε απόφαση ο Άριος Πάγος, το ανώτατο δικαστήριο της χώρας, και εδώ κάποιοι λένε ότι σέβονται τη δικαιοσύνη, όπου λέει επί λέξη, αναφέρεται σε μια περίπτωση ενός πολίτη που μαγνητοσκόπησε με κάμερα που του έδωσε δημοσιογράφος έναν δημόσιο υπάλληλο ο οποίος του ζητούσε χρήματα, κάποιες χιλιάδες ευρώ λάδωμα, και λέει ο Άριος Πάγος λοιπόν ότι η απαγόρευση στη μαγνητοσκόπηση δεν περιλαμβάνει τις πράξεις ή εκδηλώσεις προσώπων που δεν ανάγονται στη σφαίρα της προσωπικής και ιδιωτικής ζωής τους, αλλά πραγματοποιούνται στα πλαίσια των ανατιθεμένων σε αυτούς υπηρεσιακών καθηκόντων κατά την εκτέλεση τούτων, η οποία ως εκ της φύσεως και του είδους των εκπληρωμένων καθηκόντων υπόκειται σε δημόσιο έλεγχο και κριτική. Αυτή εδώ η απόφαση είναι φωτογραφική της υποθέσεως που συζητάμε σήμερα. Στις 25 Φεβρουαρίου του 2014 ο Άριος Πάγος έχει πει ότι δεν υφίσταται απαγόρευση και μάλιστα κάτι ακόμα σημαντικότερο. Η καταγραφή ιδιωτικής συνομιλίας με τεχνικά μέσα παραδεκτά λαμβάνεται υπόψη από το δικαστήριο και συνεκτιμάται μαζί με τις άλλες αποδείξεις, ακόμα και αν στηρίχτηκε σε αθέμητη μαγνητοσκόπηση. Αυτό λέει ο Άριος Πάγος, 25 Φεβρουαρίου του 2014, το ανώτατο δικαστήριο της χώρας, ενώ το Συμβούλιο της Επικρατείας, το Συμβούλιο της Επικρατείας Δέλτα Τμήμα, αριθμός απόφασης 997, πάλι του 2014, λέει πότε κάμπτεται η απαγόρευση και σε μαγνητοσκόπηση, την οποία εγώ αρνούμαι, και στην παρουσίαση διαλόγου. Η απαγόρευση αυτή δεν είναι απόλυτη όταν κρίνεται ότι υπηρετείται υπέρτερο δημόσιο συμφέρον, όταν αφορά σε ζήτημα δημοσίου ενδιαφέροντος το οποίο απασχολεί σοβαρά το ευρύ κοινό. Εδώ λοιπόν η ελληνική δικαιοσύνη, τα ανώτατα δικαστήρια της χώρας, Άριος Πάγος και Συμβούλιο της Επικρατείας, έχουν λάβει αποφάσεις και έχουν πει ότι αυτό για το οποίο κατηγορούμε σήμερα δεν είναι παράνομο. Το ερώτημα λοιπόν που τίθεται είναι γιατί κατηγορούμε. Λοιπόν, ας κάνουμε λοιπόν μια ιστορική αναδρομή να δούμε τα πράγματα ως έχουν. 2 Απριλίου του 2014 παρουσιάζω αυτό το διάλογο που είχαμε με τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης. Και δεν ασκείται καμία δίωξη σε βάρος μου. Και έτσι αυτό που μου λέτε τώρα είναι ότι αντιμετωπίζω κακούργημα, που είναι αυτόφορο, που σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει θέμα να με αφήσουν να διαπράξω ένα αυτόφορο κακούργημα. Με απλά λόγια έπρεπε από την πρώτη στιγμή να έχει ασκηθεί η δίωξη αυτή, αλλά κάτι τέτοιο δεν έγινε. 4 Απριλίου δεν έχει ασκήσει καμία δίωξη στο πρωτοδικείο. Αυτό που έλεγαν σε δημοσιογράφους οι κύκλοι του πρωτοδικείου ήταν πως είχα δικαίωμα να το κάνω ακόμα επίσης, γιατί έτσι υπερασπιζόμουν την αθωότητά μου. 4 Απριλίου, προσέξτε με καλά οι νομικοί που είναι εδώ παρόντες, έρχομαι στη Βουλή και κάνω μια καταγγελία. Είχα λάβει δεκάδες, εκατοντάδες καταγγελίες ανώνυμες και επώνυμες εκείνο το διάστημα, από την πρώτη μέρα που φυλακίστηκε ο Γενικός Γραμματέας της Χρυσής Αυγής και άλλοι βουλευτές.
που εκείνο την περίοδο γύρω από την υπόθεση Μπαλτάκου έγιναν χιονοστιβάδα. Μία λοιπόν εγώ την έκρινα ως πάρα πολύ σοβαρή και ήρθα εδώ στη Βουλή και έθεσα ένα ερώτημα. Εάν ο Πρωθυπουργός παίρνει τηλέφωνο και δίνει εντολές σε δικαστικούς, ιδίως δε για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής, και μάλιστα χρησιμοποιεί συνθηματική γλώσσα και αποκαλεί ανώτατο δικαστικό Παναθηναϊκάκια. Αυτή ήταν η ερώτηση που είχα κάνει. Είχε βγει η εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας βούλτευση τότε και δεν είχε διαψεύσει, αντιθέτως είχε επιβεβαιώσει ότι υπάρχει αυτό το κύκλωμα το παραδικαστικό. Και αυτό που είχε βρει να πει ήταν πως μήπως παρακολουθείτε ο Πρωθυπουργός, λες και είμαστε η Mossad ή η CIA και μπορούμε και παρακολουθούμε τον Πρωθυπουργό. Εκεί κατάλαβα ότι πράγματι έχει διαπράξει πολύ συγκεκριμένα εγκλήματα ο Σαμαράς. Ήρθε η επιβεβαίωση λίγες ημέρες αργότερα, Δευτέρα πρωί-πρωί, πηγαίνει ο Δένδια στον Άριο Πάγο, παρεμβαίνει δηλαδή στη δικαιοσύνη και δίνει ένα έγγραφο και λέει σχετικά με τη φημολογούμενη κατοχή από τη Χρυσή Αυγή οπτικοακουστικού υλικού με την παράκληση για τις δέουσες ενέργειές σας. Και έρχεται η Κουτζαμάνη την ίδια μέρα, η εισαγγελέα του Αρίου Πάγου, που είναι και αυτή από τη Μυτιλίνη και γι' αυτό διορίστηκε επειδή είναι ελεγχόμενη από το κύκλωμα Σαμαρά και Αθανασίου, την ίδια μέρα που λαμβάνει την εντολή από την κυβέρνηση και λέει ότι πρέπει να διερευνήσει το πρωτοδικείο πιθανότητα τέλεσης του εγκλήματος του άρθρου 157. Άρθρο 157 σημαίνει απειλή βίας κατά του Πρωθυπουργού. Τι είχε συμβεί? Απειλή βίας κατά του Πρωθυπουργού επειδή έκανα μία ερώτηση. Αν ο Πρωθυπουργός παρεμβαίνει στη δικαιοσύνη. Και μάλιστα απείλησε όποιον έβγαζε νέα στοιχεία στο φως ότι θα τον συλλάβουν και θα τον κλείσουν φυλακή ακόμα και αν είναι βουλευτής. Αυτά έλεγε η εισαγγελέα του Αρίου Πάγου. Είχε ξεσηκωθεί τότε μέχρι και η Τρέμη στο Μέγκα και έλεγε τι μας απειλούν. Δηλαδή τι στοιχεία είναι αυτά που αν έρθουν στο φως θα μας κλείσουν φυλακή. Οι πάντες κατανόησαν τότε ότι υπήρχε ένα φοβερό παρασκήνιο στην υπόθεση αυτή. Οι πάντες κατανόησαν ότι εδώ είχαμε παρέμβαση του ίδιου του Σαμαρά στη δικαιοσύνη. Δεν έκανε τις κινήσεις αυτές μέσω του Αθανασίου ή μέσω τρίτων, αλλά έπαιρνε ο ίδιος τηλέφωνα σε δικαστικούς λειτουργούς. Έχω εδώ τους υπερασπιστικούς μισχυρισμούς, τους οποίους θα καταθέσω για τα πρακτικά και παρακαλώ να διανεμηθούν στους βουλευτές. Δεν θα πω τίποτα άλλο. Είναι αποδεδειγμένο ότι αυτή η πράξη που μου αποδίδεται δεν είναι παράνομη. Θα βάλω όμως εδώ μια άνω τελεία, διότι σήμερα είναι μια μέρα πολύ κρίσιμη, διότι έρχονται στο φως νέα στοιχεία που ανατρέπουν οριστικά αυτή την υπόθεση σε βάρος του τρίτου πολιτικού κόμματος της χώρας. Έρχονται νέα στοιχεία τα οποία θεωρώ δεδομένο ότι θα στείλουν στη φυλακή το Σαμαρά και όλους αυτούς τους σκευωρούς οι οποίοι έστησαν αυτή την ιστορία και αναφέρομαι συγκεκριμένα σε ηλεκτρονικό μήνυμα το οποίο μόλις τώρα μου έδωσαν συνεργάτες μου, το οποίο έχουμε λάβει η κοινοβουλευτική ομάδα της Χρυσής Αυγής. Θεωρώ πάρα πολύ πιθανό το συγκεκριμένο μήνυμα να το έχουν λάβει και άλλοι, ενδεχομένως και χιλιάδες, όπου αναφέρονται κάποιες πάρα πολύ κρίσιμες, κάποια πάρα πολύ κρίσιμα στοιχεία εις ό,τι αφορά την υπόθεση αυτή που βιώνει η Ελλάς εδώ και 1,5 χρόνο και στην οποία έχει καταληθεί το Σύνταγμα των Ελλήνων και η λαϊκή κυριαρχία και εδώ μέσα είναι 292 αντί για 300 βουλευτές. Στο μήνυμα αυτό το ηλεκτρονικό λοιπόν γίνεται αναφορά σε στοιχεία που έχουν δημοσιευθεί σε 4 ηλεκτρονικές διευθύνσεις στο κινέζικο δίκτυο Youku και συγκεκριμένα στη διεύθυνση v.youku.com / v / show / id / xodq1mzy5njg4.html. Φαίνεται πως είναι οι ίδιες πληροφορίες σε άλλα 4 δίκτυα που αυτός που τις έχει αναρτήσει το έχει κάνει για λόγους ασφαλείας για να μην μπουν παρανόμως και τις αφαιρέσουν. Στο ρωσικό δίκτυο rootube.ru / / 4F3-4C-5F7A-76F855E-0F705E-03F4C-40F. Επίσης στο youtube.com /watch ερωτηματικό αγγλικό V-U6E-0U7Z-VX2M και στο dailymotion.com /video-x2C6CPL-SN5812R2. Εκεί λοιπόν περιέχονται κάποιες πάρα πολύ κρίσιμες πληροφορίες, κάποια πάρα πολύ κρίσιμα στοιχεία σχετικά με ένα διάλογο. Ο διάλογος αυτός, η συνομιλία αυτή γίνεται μεταξύ παράγοντα της δικαιοσύνης και ανώτατου παράγοντα της κυβέρνησης. Ο διάλογος είναι συνωμοτικός
και χρησιμοποιείτε σε αυτόν συνθηματική γλώσσα. Δεν γίνεται αναφορά σε ονόματα, αλλά πολύ εύκολα γίνεται σαφές στην πορεία ποιοι είναι αυτοί που συμμετέχουν στη συγκεκριμένη συνομιλία. Ο παράγοντας της δικαιοσύνης, λοιπόν, στο πρώτο μέρος του διαλόγου αυτού, που δεν είναι σημαντικό από ότι δεν έχει κάποια ουσία το πρώτο μέρος, απαντά στον ανώτατο παράγοντα της κυβέρνησης και εκφράζει την έκπληξή του για την κλίση που έλαβε και του μιλάει στο πληθυντικό, μάλιστα, και με μεγάλο σεβασμό. Στο δεύτερο μέρος του διαλόγου υπάρχει μια εντολή. Υπάρχει εντολή του ανώτατου παράγοντα της κυβέρνησης προς τον παράγοντα της δικαιοσύνης. Και η εντολή αυτή μπορεί να την ακούσει όποιος θέλει. Αν πατήσει play στις συγκεκριμένες ιστοσελίδες που ανέφερα, την ακούει και την άκουσαν ήδη συνεργάτες μου, βουλευτές της Χρυσής Αυγής. Λέει, λοιπόν, επιλέξει ο ανώτατος παράγοντας της κυβέρνησης και πιστεύω ότι μέχρι το μεσημέρι όσες υπηρεσίες και να κινητοποιηθούν παράνομα θα έχουν ακούσει την εντολή αυτή κάποια εκατομμύρια Ελλήνων πολιτών και θα έχουν καταλάβει τι βρώμικο παιχνίδι παίζεται στην Ελλάδα σήμερα. Λέει, επιλέξει. Πες στο ψηλό τον Παναθηναϊκάκια, τους τρεις που θα πάνε να τους γαμίσει. Η φωνή αυτή ανοίξει ο Σαμαρά. Είναι η εντολή του Σαμαρά για να πάνε στη φυλακή του βουλευτές της Χρυσής Αυγής. Να μην γραφτεί στο πρακτικά αυτό. Κάντε ό,τι θέλετε. Επαναλαμβάνω, μέχρι το μεσημέρι αυτό το ντοκουμέντο μέσα από το ελεύθερο διαδίκτυο θα το έχουν ακούσει εκατομμύρια Έλληνες πολίτες. Και ο Σαμαράς θα πάει στη φυλακή και στη φυλακή θα πάνε όλοι οι σκευωροί. Ολοκληρώστε. Τρέχτε όσο θέλετε τώρα. Ολοκληρώστε. Τώρα άρχισα. Όταν είχα κάνει εγώ τη συγκεκριμένη καταγγελία πριν ένα χρόνο, είχε βγει στη Real News ο εισαγγελέας Ντογιάκος και είχε πει: εγώ είμαι ο Παναθηναϊκάκιας. Αλλά εγώ ποτέ δεν έλαβα τηλέφωνο από τον Σαμαρά. Είχε πει την αλήθεια. Γιατί από ό,τι φαίνεται εδώ και προκύπτει, είχε κάνει το τηλέφωνο σε τρίτο πρόσωπο για να διαβιβάσει την εντολή του. Αμέσως μετά από αυτή την εντολή, πηγαίνουν για ανάκριση οι τρεις βουλευτές της Χρυσής Αυγής, Γερμενής, Ηλιόπουλος και Μπούκουρας. 12 Ιανουαρίου προφυλακίζονται οι Γερμενής και Ηλιόπουλος. Μόνο που η σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα είχε υπογραφεί από 9 πρώτου. Είχε πιάσει ο Ντογιάκος δηλαδή τις ανακρίτριες και τις είχε βάλει και είχαν υπογράψει από 9 πρώτου. Και έρχεται ο Αθανασίου εδώ στην αίθουσα αυτή και λέει λογοκόπωσης. Λογοκόπωσης. Και την άλλη μέρα πάει ο Μπούκουρας, ο τρίτος βουλευτής, και υπογράφηκε σε αυτόν 9 πρώτου τη σύμφωνη γνώμη. Και όταν ρωτάει ο Ηλιόπουλος γιατί με κλείνετε φυλακή, γιατί λέει υπήρχαν κάποια SMS, λέει, σε τάγματα εφόδου. Λέει, δείξτε μου ένα και πάω ισόβια. Και ο Ντογιάκος του απαντάει, δεν μπορεί, κάτι θα υπάρχει. Στο Δε Γερμενή του γράφει εδώ πέρα, για να καταλάβετε πώς εκτέλεσε την εντολή του Σαμαρά αυτός ο επίορκος. Ως βουλευτής του γράφει, είναι το αιτιολογικό της προφυλάκησης. Από τον Παναθηναϊκάκια. Γνώριζε ως βουλευτής την επιδιωκόμενη διάπραξη αξιοπήρων πράξεων από μέλη, στελέχη και οπαδούς του κόμματος. Γνώριζε το medium Γερμενής, γνώριζε τι κάνουν 600.000 οπαδοί του κόμματος. Όλα αυτά έγιναν κατόπιν εντολής, η οποία έχει αποτυπωθεί, έχει δημοσιοποιηθεί. Πρέπει η δικαιοσύνη να διερευνήσει επιτέλους. Πρέπει να δούμε τι γίνεται. Πρέπει η Βουλή, πρέπει η αντιπολίτευση να πάψει να σιωπά. Να πάψει να καλύπτει το Σαμαρά για τα εγκλήματά του. Δεν βαρεθήκατε να είστε ουρές του Σαμαρά σε αυτή τη δίωξη που έχει μετατρέψει τη Βουλή σε μια παροδία 292 βουλευτών. Και θέλετε να μιλήσετε για εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας με 292 βουλευτές εδώ πέρα παράνομα. Εμένα με κλείσανε στη φυλακή αμέσως μετά από τις αποκαλύψεις Μπαλτάκου. Γιατί? Γιατί είμαι βίαιος χαρακτήρας, λέει το αιτιολογικό. Στην Ελλάδα όμως ο ποινικός κώδικας δεν προβλέπει να πηγαίνει κανείς φυλακή λόγω του χαρακτήρα του. Και μου γράφουνε, μάλιστα, μου γράφει ο Ντογιάκος ο Παναθηναϊκάκιας που είχε πάρει εντολή να μου κάνει αυτή τη χειδαιότητα που ακούς τη φωνή του Σαμαρά να λέει αυτή τη χειδαιότητα και αγανακτής και ρωτάς γιατί δεν είναι ακόμα στη φυλακή αυτός ο άνθρωπος. Γιατί, λέει, είμαι ύποπτος τέλεσης νέων αδικημάτων. Και ποια είναι τα παλιά αδικήματα? Τα παλιά μου αδικήματα είναι ότι στο μέλλον θα έδινα ένα όπλο που είχαμε άδεια, μια κυνηγητική καραμπίνα των 300 ευρώ που έχουν οι μισοί εδώ μέσα, σε τρίτα πρόσωπα για να κάνουν φόνους και ληστείες και δεν ξέρω τι άλλο. Και στο λογικό μου επιχείρημα, όπου είπα δεν ισχύει κάτι τέτοιο, εφόσον το συγκεκριμένο όπλο είναι στο όνομά μου, είδε σαν να δίνω μια κάρτα μέλος εγκληματικής οργάνωσης. Μου απάντησαν ότι τελικά δεν ήταν υποχρεωτικό να δώσεις αυτό το όπλο που είχες με άδεια σε τρίτα πρόσωπα για να κάνουν εγκλήματα. Μπορείς να τους το δώσεις για να ανυψώνεται το ηθικό τους. Αυτά είναι δικόγραφα που λέω τώρα. Αυτά είναι τα αιτιολογικά που εγώ αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στη φυλακή. Και για να καταλάβετε ότι πώς εκβιάστηκε ο συγκεκριμένος εισαγγελέας από το Σαμαρά, τι έγραφε ο Ντογιάκος, δηλαδή ο Παναθηναϊκάκιας,
τι ακριβώς έγραφε πριν λάβει το τηλεφώνημα για μια υπόθεση δολοφονίας υπηκόου Πακιστάν που τη χρεώσανε στην πορεία και αυτή στη Χρυσή Αυγή. Έλεγε λοιπόν ο Παναθηναϊκάκιας πριν το τηλεφώνημα. Δεν προέκυψε οποιοδήποτε συγκεκριμένο αποδεικτικό στοιχείο με βάση το οποίο είναι δυνατόν να υποστηριχτεί βασίμως ότι εν λόγω κατηγορούμενοι είναι μέλη του κόμματος Χρυσή Αυγή. Και συνέχιζε, δεν προέκυψε από κανένα αποδεικτικό στοιχείο οποιαδήποτε σχέση των κατηγορουμένων με το συγκεκριμένο κόμμα. Η συνάντησή τους με το θύμα ήταν εντελώς τυχαία. Πέφτει το τηλέφωνο. Τι λέει μετά το ίδιο άτομο? Το ίδιο άτομο, ο ίδιος εισαγγελέας. Προέκυψε ο ίδιος εισαγγελέας μετά το τηλέφωνο για την ίδια υπόθεση. Προέκυψε ότι αυτοί διέπραξαν το παραπάνω έγκλημα όχι τυχαία και εξυπτώσεως, αλλά στα πλαίσια της εντάξεως και συμμετοχής τους στην εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή. Και πώς το αιτιολογεί την Κολοτούμπα? Δεν μπορούσε να πει με Πύρο Σαμαράς και με εκβίασε, που έβαζε τη μητέρα του, ο ίδιος άνθρωπος έβαζε τη μητέρα του να λέει ο Σαμαράς κόλλησε το πιστόλι στον κρόταφο του γιού μου. Δεν μπορούσε να το πει αυτό σε δικόγραφο. Αν ήταν άντρας αυτό θα έλεγε. Θα έβγαινε να πει δημοσίως εκβιάστηκα. Τι έγραφε? Βρέθηκαν, λέει, στο σπίτι ενός κατηγορούμενου και κατασχέθηκαν δύο ξύλινα ρόπαλα που χρησιμοποιούνται για το άθλημα baseball. Αλλά ο επίσης κατηγορούμενος Ηλίας Παναγιώταρος, βουλευτής Χρύσης Αυγής, εμπορεύεται από το κατάστημά του στον Κολονό τέτοια ξύλινα ρόπαλα του baseball χωρίς να υπάρχει αντίστοιχο αθλητικό ενδιαφέρον. Καταλάβατε γιατί είμαστε εγκληματική οργάνωση? Όχι γιατί πήρε ο Σαμαράς τηλέφωνο και έδωσε εντολή, γιατί ο Παναγιώταρος στο μαγαζί του έχει κάποια ρόπαλα του baseball και δεν έχει ενδιαφέρον για το άθλημα. Τα στοιχεία είναι συντριπτικά. Σε οποιαδήποτε άλλη χώρα του κόσμου και στην τελευταία μπανανία της Αφρικής, με όλα αυτά τα στοιχεία που έχουν έρθει στο φως, ο Σαμαράς θα φόραγε χειροπέδες σήμερα. Ο Σαρκοζή στη Γαλλία φόρεσε χειροπέδες γιατί έβαλε τον δικηγόρο του να πάρει τηλέφωνο να δει πώς πάει η κατάσταση. Στην Ελλάδα ο Αθανασίου παραδέχτηκε εδώ πέρα από τη θέση του Υπουργού ότι πήρε τηλέφωνο την Τζάμι, την προϊστάμενη του Πρωτοδικείου, να δει πώς πάει η κατάσταση. Μόνο που δεν είπε αυτό, ήταν άλλος ο διάλογος. Και αν ήταν εδώ Αθανασίου, θα μας τον έλεγε το διάλογο. Γιατί υπάρχουν στοιχεία συγκλονιστικά και για τον Αθανασίου. Αρκεί να διαβάσω εδώ, προσέξτε με παρακαλώ, για τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Νόμιμα στοιχεία. Νόμιμη συνακρόαση. Από τη δικογραφία για το οργανωμένο έγκλημα στο ποδόσφαιρο. Μιλάει δικηγόρος και ακούστε τι λέει. Δικηγόρος σε παράγοντα ΠΑΕ για κάποιον που είχε ποινική υπόθεση και πήγαινε σε συμβούλιο. Έλα ρε, μπλόκαρε το μυαλό μας. Ο Γάμα, δηλαδή ο δικαστικός, είναι περιβάλλον Αθανασίου. Ζαμάν φου τύπος. Έχει σπίτι στην Πέτρα της Μυτιλίνης. Είναι περιβάλλον Μπάμπη. Και πιο κάτω, τον είχαμε και στην Τριμελή. Είναι Μυτιλινιός. Περιβάλλον του συνονόματό του, του άλλου που λέγαμε, μην επαναλαμβάνουμε αυτά τα τηλέφωνα ονόματα και τους γράφανε. Και τους γράφανε. Και ο άλλος έλεγε Παναθηναϊκά και λέει εντάξει, και τι έγινε, ποιος θα καταλάβει. Κατάλαβες, του Χαράλαμπου εκεί, Ζαμάν Φου και στην Πέτρα Μυτιλίνης. Τώρα θα δούμε όλα τα άλλα. Έτσι είναι το παραδικαστικό κύκλωμα της κυβέρνησης. Με Παναθηναϊκάκια, Ζαμάν Φου, Μυτιλινιό, περιβάλλον Μπάμπη. Αυτή είναι η ελληνική δικαιοσύνη. Αυτή είναι μια παράγκα. Αυτό είναι ένα καρκίνωμα το οποίο θα ξεριζωθεί όμως. Γιατί είχα δώσει το λόγο της τιμής μου. Είχα δώσει λόγο τιμής εδώ στο περιστήλιο της Βουλής όταν η Κουτζαμάνη είχε απειλήσει και είχε πει όποιος βγάλει στοιχεία, είτε είναι βουλευτής είτε δημοσιογράφος είτε οτιδήποτε, θα πηγαίνει στη φυλακή. Είχα πει ότι θα πάει η ιστορία αυτή μέχρι το τέλος. Και το τέλος είναι όταν αυτός ο αλήτης, αυτός ο χυδαίος που παριστάνει τον Πρωθυπουργό και δίνει εντολές. Παρακαλώ, σε δικαστικούς, παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ. Σοπάστε, παρακαλώ. Με κλείσατε φυλακή. Ολοκληρώσατε, αλλά κύριε. Δεν θα σταματήσετε, κύριε, τη φωνή της αλήθειας. Ολοκληρώσατε. Εδώ έχουμε καταγγείλει εγκλήματα. Ολοκληρώσατε. Δεν θα σταματήσουμε μέχρι να ολοκληρώσατε. Μέχρι να συντριβεί η διαφορά σε αυτή τη χώρα. Ολοκληρώσατε. Σαμαράς, δεν ολοκλήρωσα. Κοιτάξτε, έχει περάσει ο χρόνος σας κατά πολύ. Σέβομαι. Υπερασπίζομαι την αθωότητά μου, μην το κάνετε. Σέβομαι αυτό. Την κατάσταση. Σέβομαι την κατάσταση. Αλλά να είστε πιο προσεκτικός, πιο προσεκτικός σε εκφράσεις σας. Λοιπόν, γιατί χαρακτηρίζω. Για τον κύριο Πρωθυπουργό, παρακαλώ. Να αιτιολογήσω τις φράσεις μου. Ορίστε. Για ποιο λόγο χαρακτηρίζω μαφία αυτή την κλίκα του Σαμαρά? Γιατί η μαφία, ως γνωστόν, όταν δεν μπορεί να σε χτυπήσει στα ίσα, χτυπάει οικογένειες. Αυτό κάνανε και σε μένα. Όταν βγήκαν οι αποκαλύψεις για τον Μπαλτάκο, δεν μπορούσε να με κλείσει απευθείας στη φυλακή.
Και πάει ένα χαρτί στον αδερφό μου που υπηρετούσε ανθιπολοχαγό στη δεύτερη μοίρα Αλεξιτότη στον Ασπρόπυργο και του κάνουν παράνομα και παράτυπα και εντελώς με άθλιο τρόπο μετάταξη και μετάθεση και τον στέλνουν σε τάγμα πεζικού στη Σταμοθράκη. Δηλαδή χτυπάει οικογένειες επειδή δεν μπορεί να χτυπήσει εμάς τους ίδιους. Όπως όταν είχαν έρθει στην οικία τη δική μου και σε άλλους βουλευτές. Με 30 της αντιτρομοκρατικής και με ομάδες βίας και με εισαγγελείς, κάναν άνω κάτω τους γονείς μου, κάναν άνω κάτω το σπίτι μου. Καταλήθηκε το Σύνταγμα με τη βία. Και μπορεί να μας κλείσατε φυλακή και να νομίζατε ότι με αυτόν τον τρόπο θα πάψει η φωνή της αλήθειας, θα σταματήσει η Χρυσή Αυγή. Αλλά η Χρυσή Αυγή δεν πρόκειται να σταματήσει αν δεν επέλθει κάθαρση σε αυτή τη χώρα. Και αν αυτός ο κόπρος που έχει δημιουργηθεί, που λιπαίνει και λιμένεται και λερώνει και καταστρέφει την εικόνα της ελληνικής δικαιοσύνης, δεν αποκαθαρθεί. Απαιτώ την άμεση παρέτηση του Σαμαρά. Ο Σαμαράς πρέπει να συλληφθεί για τα εγκλήματά του, πρέπει να συλληφθεί όλη η κλίκα των Σκευωρών και πρέπει επιτέλους να δοθεί ένα τέλος σε αυτή την εκτροπή. Η Βουλή πρέπει να λειτουργήσει και πάλι με 300. Ολοκληρώσατε. Η λαϊκή κυριαρχία έχει καταληθεί. Δεν μπορούμε να πάμε, λέει, σε ψήφιση Προέδρου Δημοκρατίας επειδή μας έκλεισε ο Σαμαράς φυλακή και εμείς να είμαστε φυλακοί. Και είστε όλοι υποκριτές, όπως είπα. Δεν μιλάει κανείς για αυτό το έγκλημα. Έχετε θάψει αυτό το έγκλημα γιατί μισείτε όλη τη Χρυσή Αυγή. Γιατί η Χρυσή Αυγή είναι η μόνη φωνή που μπήκε εδώ μέσα και χάλασε αυτή τη σούπα που υπήρχε. Okay. Της απόλυτης συγκάλυψης για τη διαφθορά και για όλα τα παραπτώματα αυτά. Κύριε Σινάθε. Είχα στείλει, κύριε Πρόεδρε, υπερασπίζομαι την αθωότητά μου. Δεν μπορείτε να με διακόψετε. Κοιτάξτε, σεβάστηκα, σεβάστηκα λοιπόν, τα πάντα. Ζητώ επίσης, και σας άφησα περισσότερο χρόνο ως βουλευτής και εν ονόματι του ελληνικού λαού. Ζητώ άμεσα να γίνουν ελεύθερες εκλογές. Και ελεύθερες εκλογές σημαίνει οι βουλευτές του Τρίτου Κόμματος της χώρας ελεύθεροι να μπορούν να μιλήσουν. Γιατί φτάσατε στο σημείο να μας απαγορεύετε και να μιλήσουμε. Ο Παναθηναϊκάκιας του Σαμαρά υπέγραψε χαρτί και λέει: ο Αρβανίτης, ο Γρέγος δεν μπορούν να μιλάνε δημόσια. Τους απαγορεύουμε να μιλάνε δημόσια. Και δεν βρέθηκε ένας από τη δίθεν αριστερά να πει τι πράγματα είναι αυτά. Πού έχει καταντήσει αυτή η κατάσταση. Και όταν ζήτησα τη διενέργεια προανακριτικής επιτροπής, που ήθελε 30 υπογραφές, δεν ήθελε τίποτα, είχαν μόνο οι 16 υπογραφές από τους βουλευτές της Χρυσής Αυγής. Γιατί αν στηνόταν εδώ κάλπη και γινόταν προανακριτική επιτροπή και ανοίγανε τα τηλέφωνα, τότε θα βλέπανε όλα τα τηλέφωνα και του Σαμαρά και του Αθανασίου και θα έκλεινε ο κύκλος αυτός της απάτης και της διαφθοράς και θα πηγαίνανε στη φυλακή. Χρυσή Αυγή χτυπήθηκε με το χειρότερο τρόπο, αλλά η Χρυσή Αυγή άντεξε. Χρυσή Αυγή άντεξε. Θα εξέλθει αναβαπτισμένη μέσα από όλη αυτή την περιπέτεια. Θα εξέλθει ενισχυμένη μέσα από όλη αυτή την περιπέτεια. Το βράδυ της 25ης Ιανουαρίου, που είναι η πιθανότερη ημερομηνία για τις εκλογές, θα είμαστε νικητές. Γιατί το βράδυ εκείνο, αυτοί που μας στήσανε αυτή την ιστορία και μας κλείσανε φυλακή, θα καταραίουν και ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος. Εμείς όμως, μέσα από τα κελιά της φυλακής θα επανεκλεγόμαστε βουλευτές. Γι' αυτό θα είμαστε νικητές, γι' αυτό θα υπάρχει ολοκληρώσατε, για την ολοκληρώσατε. Επί της αιτήσεως που αφορά την υπόθεση του κυρίου Θεοδοσίου Κωνσταντινίδη, υπάρχει συνάδελφος που ζητά το λόγο κατά το άρθρο 108 του κανονισμού. Κανείς. Επί της αιτήσεως που αφορά την υπόθεση της κυρίας Φωτεινής Αραμπατζή, υπάρχει συνάδελφος που ζητά το λόγο κατά το άρθρο 108 του κανονισμού. Κανείς. Επί τις αιτήσεις που αφορά την υπόθεση των κυρίων Ηλία Παναγιώταρο, Κωνσταντίνου Μπαρμπαρούς και Ευσταθίου Μπούκουρα, υπάρχει συνάδελφος που ζητά το λόγο κατά το άρθρο 108 του κανονισμού. Ορίστε, κύριε Παναγιώταρο, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για 5 λεπτά. Κατηγορούμε για άσκοπους πυροβολισμούς στην κηδεία του Νικόλα Οντερτιλή. Οι πυροβολισμοί δεν ήταν καθόλου άσκοποι. Ήταν γιατί ήθελα εγώ, όπως και ο κ. Μπαρμπαρούσης, να αποτίσουμε φόρο τιμής σε ένα πολύ μεγάλο στρατιώτη, σε έναν ήρωα της Κύπρου. Τη στιγμή που το ψευτορωμαϊκό ύψωνε, είχε μεσήσει στις σημαίες, σε στρατόπεδα, σε αστυνομικά τμήματα και δημόσιες υπηρεσίες για τον αρχισφαγέα καπετάν Γιώτη, κατά κόσμο Χαρίλαο Φλωράκη, κάποιοι έπρεπε να βρεθούν να τιμήσουν αυτό το μεγάλο άντρα. Και πείτε ό,τι θέλετε. Περαστικά σας. Τιμή μας και καμάρι μας. Όσο για τη διεφθαρμένη πολιτική ηγεσία, τελειώνεται. Ο συνάδελφος κύριος Μπαρμπαρούς έχει το λόγο. Θέλετε το λόγο? Δεν θέλετε το λόγο? Έχουμε και τον πατά. Τώρα. Λοιπόν, έχετε το λόγο. Το τι θα γραφτεί στα πρακτικά είναι ευθύνη του Προεδρείου, παρακαλώ. Ορίστε, κύριε. Έχετε τι το να λόγο. Πούμε τώρα για την άρση της Ασυλίας της δικιάς μου από τις αποκαλύψεις που έκανε πριν λίγο συναγωνιστής ο Ηλίας Κασιδιάρης. Εδώ τώρα, μετά από αυτές τις αποκαλύψεις, αν πατήσουμε το play όλοι εδώ μέσα. Όχι εδώ. Το play στο,
στο διαδίκτυο. Ακούμε το Σαμαρά να λέει: πες τον Παναθηναϊκά για τους άλλους τρεις να τους κλείσει φυλακή. Και τώρα θα μιλήσουμε για το Dirty League και για τους πυροβολισμούς. Ο κύριος Μπούκουρας δεν επιθυμεί το λόγο.